πολλοί φορείς ενωμένοι από διάφορα επαγγελμάτα προκειμένου να διαδηλώσουμε μαζί για την κοινή μας αγανάκτηση απέναντι σε ένα άδικο φορολογικό νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα χιλιάδες από ό,τι μαθαίνω συνάδελφοί μας και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στην πλατεία Συντάγματος αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο στόχος είναι κοινός, να ενώσουμε τις φωνές μας, να μας ακούσουν στη Βουλή και να αποσυρθεί αυτό το άδικο νομοσχέδιο. Το οποίο μας πλήττει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ως προς την αξιοπρέπειά μας. Γιατί άδικο? Είναι άδικο γιατί έρχεται με έναν οριζόντιο τρόπο να μας αντιμετωπίσει όλους σαν να είμαστε το ίδιο, χωρίς να λαμβάνει τα στοιχεία τα προσωπικά του καθενός. Αναχρονιστικό γιατί στην ουσία επαναφέρει διατάξεις που υπήρχαν το 1994 όταν δεν υπήρχε η ψηφιακή και η διακυβέρνηση και όλα αυτά τα οποία ακούμε συχνά στα κανάλια, όταν δεν μπορούσαν οι φορείς να μας εντοπίσουν όπως θα μπορούσαν να εντοπίσουν οποιονδήποτε. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει και τόσο οριζόντια μέτρα είναι δεδομένο ότι θα δικήσουν σίγουρα πολλούς συμπολίτες.